κίνηση αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζουμε όλοι, τέλος του μήνα είναι υποτονική. Δεν μας άφησαν οι υποχρεώσεις, έμφυα και όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να αρχίσει δειλά-δειλά τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Ναι, για πες μας τώρα εδώ, με το καινούριο νόμο που είναι να αλλάξει τώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία αυτή η ερώτηση που μου κάνετε. Θα πρέπει να ακούσουν με προσοχή όλοι οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, οι πολιτές των λαϊκών αγορών, ότι μέχρι τις 31 12, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου, θα πρέπει όλος ο κόσμος, οι επαγγελματίες, πολιτές λαϊκών αγορών, επαναλαμβάνω, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την αναθεώρηση των αδειών, τα οποία είναι ε1, ε3 των τριών τελευταίων ετών, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και δύο υπεύθυνες δηλώσεις, τις οποίες θα αναφέρουν στην ουσία ότι δεν ασκούν άλλο επάγγελμα, και δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τι άλλο θα τους το πουν να το γράψουν τη στιγμή που θα τις καταθέτουν. Το τοπίο της λαϊκής αγοράς πάντα ήταν ξεκάθαρο. Απλά κάποιοι το βλέπουν μπερδεμένο. Δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς το εννοείτε δηλαδή το να ξεκαθαρίσει. Αν πορεία βρεθεί ότι κάνει άλλες δουλειές. Κοιτάξτε να δείτε, η θεώρηση δεν είναι πρώτη φορά. Αν αφαιρέσετε την τελευταία που ήταν το 2010, στο οποίο υπήρξε μια αναστολή, πάντα γινόταν έλεγχος. Αλλά άσχετα από όλα αυτά, ξέρετε ότι και μια καταγγελία, αν γινόταν, ότι ασκούσες άλλο επάγγελμα, κινδύνευες ανά πάσα στιγμή να χάσεις την άδεια. Πάντα γινόταν έλεγχος. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι τώρα περιμέναμε την αναθεώρηση για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Για μένα πάντα ήταν ξεκάθαρο.